Για χαρά σε όλους. Απόψε θα μάθουμε το κομμάτι «Να μ' αγαπάς» που το τραγουδάει ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην κιθάρα και στη φυσαρμόνικα. Για να παίξουμε αυτό το κομμάτι με κιθάρα φυσαρμόνικα πρέπει κάποιος να έχει μια φυσαρμόνικα ντο. Ως γνωστόν όλες οι φυσαρμόνικες δεν παίζουν όλα τα κομμάτια. Το κομμάτι είναι σε κλίμακα Do Ionian και άρα η φυσαρμόνικα που θα πάρουμε πρέπει να είναι Do Majore. Έτσι, αυτή η μόνο η φυσαρμόνικα είναι κατάλληλη για να παίξει αυτό το κομμάτι. Οπότε, θα προχωρήσουμε τώρα στο μάθημα της κιθάρας πρώτα, να μάθουμε τις συγχορδίες του κομματιού και μετά θα σας δείξω πώς θα το παίξετε ταυτόχρονα και στη φυσαρμόνικα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται και το κομμάτι αυτό είναι το ίσως το πιο κατάλληλο γιατί είναι η γραμμή της, η μελωδική του γραμμή είναι πάρα πολύ εύκολη στη φυσαρμόνικα και έτσι για όποιον ξεκινάει πρώτη φορά να παίξει κιθάρα και φυσαρμόνικα μαζί νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, το κομμάτι ξεκινάει με Do Majore και απλά στην εισαγωγή του κάνει ένα σήκωμα στη C χορδή στο πρώτο τάστο και παίζει Do Majore, Do Major 7, Do Majore 7. Αυτή είναι η εισαγωγή. Και πάμε ως εξής. Σου γράφω πάλι από στο από ανάγκη αλλάζουμε τη συγχορδία και πάμε σε Sol Majore.
από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί πάμε φα ματζόρε. Η ώρα 5. Η ώρα στο 5 ξαναγυρνάμε σε σολ ματζόρε. Το πρωί και στο πρωί ντο. Άρα έχουμε τις εξής αλλαγές. Η ώρα 5 το πρωί φα σολ ντο. Και συνεχίζουμε με ντο. Το μόνο πράγμα στο μίνι που έχει μίνι πάμε σε σολ ματζόρε. Έχει μίνι. Και φα όρθιο και σολ στον κόσμο. Στον κόσμο είσαι εσύ. Τώρα, τι να τις κάνω τις τιμές τους, προχωράμε σε φα, φα ματζόρε. Τι να τις κάνω και σολ ματζόρε. Τις τιμές τους και ντο. Τα λόγια τα θεατρικά. Μετά τα λόγια τα θεατρικά, προχωράμε σε λα μινόρε. Για πρώτη φορά μπαίνει μια μινόρε συγχορδία μέσα. Τα θεατρικά. Αυτή είναι η λαμινόρα συγχορδία. Με στην οθόνη του μυαλού μου. Στο μυαλού μου προχωράμε σε σολ. Φα, χάρτινα είδωλα νεκρά. Χάρτινα είδωλα. Στο είδωλα προχωράμε σε σολ. Νεκρά. Και στο νεκρά ντο. Και το κομμάτι τελειώνει. Να μ' αγαπάς. Το να μ' αγαπάς είναι ντο ματζόρε και προχωράμε σε ρε μινόρε. Στο ρε μινόρε τώρα ο Παύλος παίζει σας 2 και σας 4, έτσι για να το εμπλουτίσει λίγο το κομμάτι. Αυτό είναι. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Λοιπόν, τώρα θα εξηγήσουμε το κομμάτι και στη φυσαρμόνικα. Η φυσαρμόνικα έχει 10 τρύπες, 10 οπές, στις οποίες φυσάμε και ρουφάμε. Οπότε εγώ θα εξηγώ, όταν παίζω την κάθε συγχορδία στην κιθάρα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με το στόμα στη φυσαρμόνικα. Και έτσι θα παιχτεί το κομμάτι. Λοιπόν, στην ουσία θα παίξουμε αντί να τραγουδάμε τους στίχους του κομματιού, θα παίζουμε τη μελωδία στη φυσαρμόνικα. Και στην κιθάρα θα παίζουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Το σου γράφω πάλι είναι ντο στην κιθάρα. Σου γράφω πάλι. Και στη φυσαρμόνικα είναι. Στην πέμπτη οπή φυσάμε, ρουφάμε, φυσάμε, φυσάμε στην τέταρτη και ξαναφυσάμε στην πέμπτη. Αυτό είναι στην πρώτη συγχορδία. Και προχωράμε από ανάγκη, από ανάγκη. Εδώ στην ουσία απλά ρουφάμε στην τέταρτη οπή. Και μετά προχωράμε σε φα, η ώρα και ρουφάμε στην πέμπτη οπή. Η ώρα. Το 5 το πρωί είναι σολ, ντο. Η ώρα, 5 το πρωί. 5 το πρωί. Και στη φυσαρμόνικα είναι. Φυσάς στην πέμπτη οπή, ρουφάς την τέταρτη, φυσάς την τέταρτη, ρουφάς την τέταρτη και ξαναφυσάς την πέμπτη.
το μόνο πράγμα που έχει μείνει είναι ακριβώς το ίδιο με το σου γράφω πάλι από ανάγκη. Δηλαδή, φυσάς στην Πέμπτη, ρουφάς την Πέμπτη, φυσάς την Πέμπτη, φυσάς την Τέταρτη, ξαναφυσάς την Πέμπτη και όταν γυρίσεις σε σολ, ρουφάς στην Τέταρτη οπή. Εδώ στο σολ είπαμε ρουφάμε στην Τέταρτη. Και φα πάλι όρθιο, ρουφάμε στην Πέμπτη. Και στον κόσμο είσαι εσύ, έχουμε σολ στην κιθάρα και έχουμε φυσάμε στην Πέμπτη οπή, ρουφάμε στην Τέταρτη, φυσάμε στην Τέταρτη, ρουφάμε στην Τέταρτη και γυρνάμε σε ντο και φυσάμε στην Τέταρτη. Τώρα είναι κάτι καινούριο όταν γυρνάμε σε φα που λέει τι να τις κάνω τις τιμές τους. Τι να τις κάνω τις τιμές τους. Αυτές οι τρεις συγχορδίες φα, σολ και ντο έχουμε ως εξής. Στο φα ρουφάμε στην έκτη οπή. Κάνω τις τιμές, φυσάμε στην έξι οπή, ρουφάμε στην πέμπτη, φυσάμε στην έκτη και ρουφάμε στην έκτη. Πάμε από το φα. Και στο ντο, φυσάμε στην έκτη οπή. Πάμε τώρα τα λόγια τα θεατρικά. Πάλι το ίδιο είναι. Φα, ρουφάμε στην έκτη, σολ. Φυσάμε στην έκτη, ρουφάμε στην πέμπτη, φυσάμε στην έκτη, ρουφάμε στην έκτη. Και έχουμε. Και ντο, φυσάμε στην έκτη. Και εδώ μπαίνουμε πρώτη φορά στο λα μινόρε και στο λα μινόρε ρουφάμε πέμπτη, φυσάμε πέμπτη. Τώρα, το μέσα στην οθόνη του μυαλού μου συνεχίζουμε σε λα μινόρε και φυσάμε στην πέμπτη, ρουφάμε στην πέμπτη, φυσάμε στην πέμπτη. Και το γυρνάμε σε σολ και ρουφάμε στην Τέταρτη. Χάρτινα είδωλα νεκρά. Φα και φυσάμε στην Τέταρτη. Χάρτινα στο είδωλα γυρνάμε σε σολ και για πρώτη φορά ρουφάμε στην Τρίτη. Όσο παίζουμε το είδωλα, παίζουμε στην κιθάρα σολ, ρουφάμε στην Τρίτη, φυσάμε Τέταρτη, ρουφάμε Τέταρτη. Και ξαναφυσάμε Τέταρτη γυρνώντας σε ντο. Το παίζω μία φορά. Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο μέρος του κομματιού, το να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Λοιπόν, εδώ είναι ντο στην κιθάρα, ντο ματζόρε, και στη φυσαρμόνικα ρουφάμε φυσάμε τέταρτη οπή, ρουφάμε πέμπτη, φυσάμε πέμπτη, και αυτό, όλα αυτά μέχρι να πάμε στο ρε μινόρε. Να το παίξω μία φορά. Να μ' αγα... Και όταν τραγουδάμε το πας, παίζουμε ρε μινόρε και ρουφάμε στην τέταρτη οπή. Μουσική.
Και όσο μπω, όσο μπορείς, ρουφάμε τέταρτη, φυσάμε πέμπτη, ρουφάμε πέμπτη. Γυρνάμε σε σολ. Μπορείς, φυσάμε πέμπτη, να μ' αγαπάς. Στο μπορείς. Στο μπορείς που παίζουμε λοιπόν σολ, ρουφάμε τέταρτη, φυσάμε τέταρτη, ρουφάμε τέταρτη και καταλήγουμε σε ντο, όπου φυσάμε στην τέταρτη. Παίζω μια φορά αργά-αργά το τελευταίο κομμάτι. Αυτό είναι όλο το κομμάτι, το να μ' αγαπάς στην κιθάρα και στη φυσαρμόνικα. Όπως θα προσέξατε, όλοι στη φυσαρμόνικα οι περισσότερες νότες είναι ρούφιγμα και φύσιγμα στην τέταρτη, πέμπτη οπή, λίγο στην έκτη και απλά μία στην τρίτη. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί σε αυτό το σημείο, στη μέση της φυσαρμόνικας, παίζεται όλο το τραγούδι. Ο καλύτερος τρόπος εκτός από το μάθημα είναι να προσπαθήσετε και μόνοι σας να βγάλετε την μελωδική γραμμή και νομίζω ότι όλοι μπορούν να το καταφέρουν. Εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.